Η κυβέρνηση έκοψε και επισήμως την Ελλάδα στα δύο, καθώς πλέον οι πολίτες πάβουν να είναι ίσοι, αφού οι εμβολιασμένοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν κανονικά σχεδόν τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις την ίδια ώρα που κάτι τέτοιο θα απαγορεύεται στους μη εμβολιασμένους. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπαν, πλέον οι χώροι συναθρήσεων προσώπων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, κάτι που θυμίζει το Apartheid, μόνο που τώρα χωρίζουν τους πολίτες σε εμβολιασμένους και μη. Ουσιαστικά οι χώροι χωρίζονται σε χώρους μόνο για εμβολιασμένους και μεικτούς χώρους, στους οποίους θα μπορούν να μπαίνουν όλοι οι πολίτες με τα μέτρα που ισχύουν μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση, πετώντας το τυράκι στους επιχειρηματίες πως θα μπορούν να μετατρέψουν σε COVID-free τους χώρους τους, να έχουν μεγαλύτερες πληρότητες στα καταστήματά τους, ελπίζει πως αρκετές θα είναι τελικά οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν τις πόρτες τους για τους μη εμβολιασμένους. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως στα γήπεδα θα πηγαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία λόγω νόσησης, δηλαδή πλέον γίνεται κανόνας του κράτους η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι κλειστοί χώροι πλην των κέντρων διασκέδασης όπως εστιατόρια, καφέ, κινηματογράφοι και θέατρα ανοίγουν ως εξής. Κλειστοί κινηματογράφοι την 1η Ιουλίου και λοιποί κλειστοί χώροι στις 15.